Ουδέποτε είναι ευχάριστη η συνάντηση με ένα φίδι και πολύ περισσότερο όταν το φίδι αυτό είναι κροταλίας και το βλέπεις αγουροξυπνημένος σε ελάχιστη απόσταση από τη μύτη σου να σέρνεται κυριολεκτικά στον κόρφο σου. Κι όμως, αυτό ακριβώς μου συνέβη. Μία περιπέτεια λίγων λεπτών που είμαι βέβαιος πως έκοψε ολόκληρο χρόνο από τη ζωή μου. Ακόμα και τώρα αισθάνομαι ένα ασυγκράτητο ρίγος κάθε φορά που τη θυμάμαι. Η περιπέτεια αυτή άρχισε όταν ξεκινήσαμε με τον αδελφό μου Κίνγκ για μια τριήμερη εκδρομή ψαρέματος στον ποταμό Κόσατοτ του Αρκάνσας. Ήταν το δεύτερο βράδυ που περνούσαμε στο ύπαιθρο. Τραβήξαμε τη βάρκα μας στη δασωμένη όχθη και καθίσαμε να φάμε. Έπειτα καθάρισα ένα μέρος από τους θάμνους και έστρωσα το αδιάβροχο εδάφους και τις κουβέρτες μου. Ο αδελφός μου με μιμήθηκε. Σε λίγο τον είδα να βγάζει τις αρβίλες του και να χώνει μέσα στη μία τη μικρή φωτογραφική μηχανή που δεν αποχωριζόταν ποτέ. «Φοβάσαι μην πάρει φως», τον πείραξα. Εκείνος δεν αποκρίθηκε. Έπειτα έβγαλα το πιστόλι μου, ένα παλιό 38 που κουβαλούσα πάντα μαζί μου, και τυλίγοντάς το με τον κυνηγετικό σκούφο μου το έβαλα δίπλα στο προσκέφαλο. «Καλά η μηχανή μου», είπε ο Κίνγκ, «αλλά εσύ με το παλιό πιστόλι σου?» Το πιστόλι μου και η μηχανή του ήταν τα αγαπημένα πειράγματά μας. Κουρασμένοι από την κοπιώδη μέρα, ξαπλώσαμε αμέσως και σε λίγο είχαμε αποκοιμηθεί και οι δύο. Το όνειρο που είδα ήταν φυσικά γύρω από το ψάρεμα. Έβλεπα πως είχα πιάσει τόσα πολλά ψάρια που είχε γεμίσει η βάρκα από αυτά και με είχαν πλακώσει. Έπειτα ξύπνησα και είδα πως είχε ξημερώσει. Είδα ακόμη πως το όνειρό μου δεν ήταν εντελώς αβάσιμο. Κάτι σερνόταν επάνω στα πόδια μου. Αλλά δεν ήταν ψάρι. Ένιωθα πως ήταν κάτι στενόμακρο και στρογγυλό που ελισσόταν καθώς γλιστρούσε στο βαθούλωμα της κουβέρτας ανάμεσα στα πόδια μου. Ανασήκωσα λίγο το κεφάλι επάνω από τα σκεπάσματα και πάγωσα εντελώς, γιατί αυτό που αντίκρισα ήταν το χονδρό σώμα ενός μεγάλου κροταλία που σερνόταν επάνω στη δεξιά κνήμη μου. Με έπιασε πανικός, ένας πανικός που με παρέλυε. Χαμήλωσα πίσω το κεφάλι και ακούμπησα στο προσκέφαλο. Έσφιξα τα δόντια μου για να μην χτυπούν από το ρίγος που με είχε πιάσει και προσπάθησα να σκεφτώ ψύχρεμα. Η ψυχραιμία όμως πήγε περίπατο, καθώς αισθάνθηκα την ουρά του κροταλία να δίνει ένα χτύπημα στο δεξί μου πόδι. Κατέβαλα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην τυναχτώ όρθιος και το βάλω στα πόδια, διότι θα ήταν ολέθρια μια τέτοια ενέργεια. Χωρίς να το βλέπω, αισθανόμουν πως το φίδι ήταν κουλουριασμένο ανάμεσα στα πόδια μου. Ίσως να ήταν ανορθωμένο, έτοιμο να χτυπήσει. Καθώς φύσηξε ένα ελαφρό πρωινό αεράκι, ένιωσα ξαφνικά πως το δεξί μου πόδι ήταν ξεσκέπαστο και η τρίχα μου σηκώθηκε. «Μην κουνηθείς», σκέφτηκα, «μην αναπνέεις». Αν τυχόν το ερπετό ακουμπούσε το κρύο σώμα του στο γυμνό μου πόδι, θα ήταν αδύνατο να κρατηθώ. Έμεινα ακίνητος, προσπαθώντας να σκεφτώ. Έστρεψα αργά το κεφάλι προς τον αδελφό μου, αλλά εκείνος κοιμόταν ανύποπτος. «Ψστ», σφύριξα, αλλά δεν κουνήθηκε. Ήταν ικανός να κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. Αν μπορούσα να πιάσω το πιστόλι μου, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να απλώσω το χέρι και ο κροταλίας ίσως να περίμενε αυτήν ακριβώς την κίνηση. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η κουβέρτα ήταν λιγότερο επικίνδυνη λύση. Αυτό που είχα να κάνω ήταν να τη γυρίσω απότομα και να κουκουλώσω το φίδι πριν προλάβει να κινηθεί. Κινώντας το χέρι μου λίγα χιλιοστά κάθε φορά, προσπάθησα να πιάσω τις άκρες της κουβέρτας. Και τότε με κατέλαβε νέα αγωνία, διότι μέσα στον ύπνο μου τις είχα φέρει από κάτω και τις είχα πλακώσει με το σώμα μου. Έπρεπε να κινηθώ ολόκληρος για να τις ελευθερώσω. Έτσι να βαγούσε και αυτό το σχέδιο και ο πανικός μου μεγάλωνε. Η μόνη λύση ήταν το πιστόλι. Γύρισα αργά το κεφάλι μου και το κοίταξα. Έπρεπε να απλώσω το χέρι, να το πιάσω και να χτυπήσω το φίδι. Όλα αυτά με ταχύτητα αστραπής. Κι αν αστοχούσα, ωστόσο ήταν η τελευταία μου ελπίδα.
Το βάρος του φιδιού εξακολουθούσε να είναι πάνω στην κουβέρτα. Άρχισα να απλώνω αργά το χέρι, ενώ με έλουζε ο κρύος υδρότας της αγωνίας. Μου φάνηκε πως πέρασαν αιώνες, έως ότου χουφτώσω τη λαβή του περιστρόφου. Έμεινα ακίνητος για λίγο και έπειτα άρχισα να μαζεύω το οπλισμένο χέρι μου. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Δεν ήμουν βέβαιος αν θα είχα το θάρρος να ολοκληρώσω το σχέδιό μου. Σήκωσα μαλακά την ασφάλεια του πιστολιού και το κλικ ακούστηκε φοβερά μέσα στην ησυχία. Ο κροταλίας σάλεψε. Πάγωσα στη θέση που ήμουν. Έπειτα ηρέμησε πάλι και παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή, ανασηκώθηκα απότομα με το πιστόλι έτοιμο. Αλλά και το φίδι είχε τυναχθεί. Είχε πάρει σχήμα S, με το κεφάλι ανορθωμένο και τη διχαλωτή γλώσσα προτεταμένη. Τα απέσια μάτια του με κοίταζαν στο πρόσωπο. Άκουσα από κάπου ένα ανεπαίσθητο κλικ και άρχισα να πυροβολώ, ξετρελαμένος από φόβο. Το απέσιο κεφάλι τυνάχθηκε και ταλαντεύτηκε άτονα. Εγώ όμως δεν σταμάτησα παρά μόνο όταν άδειασε το πιστόλι. Ακόμα και τώρα απορώ πως δεν πέτυχα κανένα από τα πόδια μου. Τα νεύρα μου δεν άντεξαν περισσότερο. Με μια φοβερή στριγκλιά τυνάχτηκα όρθιος και πετάχτηκα 5 μέτρα μακριά. Δεν γύρισα ούτε μια φορά να δω το σκοτωμένο κροταλία. Τότε μόνο πρόσεξα τον αδελφό μου που κουνούσε θριαμβευτικά τη μηχανή του. «Σε πήρα τη στιγμή που πυροβολούσες», φώναξε. «Με συγχωρείς που δεν σε βοήθησα, αλλά όταν είδα τι συνέβαινε ήταν αργά. Έτσι προτίμησα να σε απαθανατήσω». Δεν απάντησα γιατί ήμουν έτοιμος να λιποθυμήσω.